Καλησπέρα σας. Αυτό δεν είναι εκπομπή σήμερα, είναι μαραθώνιος. Γκαντεμοδευτέρα λέγεται. Άμα και από κάμερας. Προβληματάκια τεχνικά που δεν μας αφήσανε έτσι να ξεκινήσουμε εξιντάν που θέλαμε. Δεν βαριέσαι όμως, συμβαίνουν και αυτά. Σήμερα θα είμαστε μαζί κάτι λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή 1 ώρα και 10 λεπτά. Και μακάρι να ήταν αυτό μόνο όλο μας το πρόβλημα. Και τι δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα. Τι νομοσχέδια έχουμε? Τι ταλαιπώρια με τους Τούρκους έχουμε? Τι πρωτάθλημα δεν έχουμε? Τι την Αγγελική την πιάσανε του ξηρού, ξέρετε, εκείνη την ωραία την κοπαλίτσα που ψάχνανε? Κάτω από τη μύτη τους ήτανε. Το σπίτι της πεθεράς. Έτσι είναι αυτά. Να σας πω τα νεότερα από το φλέγον και τσουρουφλίζον θέμα της τρομοκρατίας, όπως μας προέκυψαν τώρα από γευματιάτικα. Η Αγγελική Σπυροπούλου βρίσκεται στα χέρια της αντιτρομοκρατικής από το μεσημέρι. Και ήδη έχει μεταφερθεί στη Γαδά. Αλλά σου λέει σφίγγα. Κουβέντα δεν τις έχουν πάρει. Μαζί της λέει στο σπίτι στη Σαλαμίνα βρέθηκαν κόσμος και ντουνιάς. Η Σαλαμίνα κρυβόταν στο σπίτι της πεθεράς η κοπέλα. Τι να κάνει? Τώρα θα σας πω λίγο το story, το χρονικό, για να καταλάβετε και τι έγινε. Μαζί της υπήρχαν οι πληροφορίες, τώρα μην λέμε που υπήρχαν. Όλοι ξέρουμε ποιος την κάρφωσε, έτσι. Και αναμενόμενο, αυτοί τώρα για να σώσουν το τομάρι τους αρχίσουν άλλοι λοκαρφώνονται. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Μ' αρέσει που κατηγορούσαν το Χριστόδουλο ξηρό για καρφώματα. Λοιπόν, μαζί της στο σπίτι λοιπόν στη Σαλαμίνα συνελήφθηκε η σύντροφος του Γεράσιμου Τσάκαλου. Ξέρετε, είναι ένας από τους ήδη κατηγορούμενους, ήδη φυλακισμένους για την συμμετοχή του στη συμμορία των πυρήνων. Έξω λοιπόν από το εφετείο, εκτός από τη σύντροφο λοιπόν που συνελήφθη μαζί με την Αγγελική, συνελήφθηκε η μητέρα του
του Τσάκαλου. Του Τσάκαλου, έξω από το εφετείο. Το σπίτι που προφανώς κρυβόντουσαν ήταν το δικό της. Άρα από κούνια τρομοκράτησε ο άνθρωπος ή τέλος πάντων μάνα είναι, έκανε την καρδιά της πέτρα και σου λέει να προστατεύσω το παιδί μου, να προστατεύσω την γκόμενα του παιδιού μου, τη φίλη της γκόμενας και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αγαπητή Αγγελική Σπυροπούλου, 22χρονη που τόσο μας απασχόλησε, βρίσκεται στον ειδικό εφέτη ανακριτή. Οι πλέον κατηγορίες της είναι πολύ πιο βαριές και σοβαρές. Επίσης κατηγορούμενη θα πάει η μητέρα των αδερφών Τσακάλου, Αθηνά, και 26χρονη σύντροφός του. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση σε βάρος της 26χρονης συντρόφου του Γεράσιμου Τσάκαλου και της 60χρονης μητέρας των αδερφών Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου, όλη η οικογένεια στο Κουρμπέτι, που βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές για συμμετοχή στην οργάνωση Συνωμοσία των Πυρηνών της Φωτιάς. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν σήμερα για υπόθαλψη της Αγγελικής Σπυροπούλου, της οποίας η σύλληψη είχε προηγηθεί στο σπίτι της 60χρονης στη Σαλαμίνα. Να σας πούμε ότι όλα έγιναν νωρίς το πρωί, όταν η αντιτρομοκρατική εισέβαλε στο σπίτι της μητέρας των αδερφών Τσάκαλου και στο εάντιο της Σαλαμίνας, εκεί στον οικισμό Κακή Φίγλα, και άρχισε να το ψάχνει σπιθαμή προς σπιθαμή. Από τη στιγμή που μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι, έως και 2 ώρες αργότερα, η 22χρονη Αγγελική κάθονταν σε μια γωνία αμήλυτη και τους παρατηρούσε. Ακούστε τώρα τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Την ώρα εκείνη λοιπόν που η αντιτρομοκρατική τα έκανε λίμπα μέσα στο σπίτι, φτάνει και η σύντροφος του Γεράσιμου Τσάκαλου, έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης αυτοί οι δύο, και η οποία είπε αμέσως ποια είναι. Μετά τις έρευνες, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής τις συνέλαβαν και τις δύο. Μην ξεχνάμε ότι 22χρονη Αγγελική καταζήτητο το εδώ και καιρό. Οπότε η σύντροφος του Τσάκαλου συνελήφθη για υπόφαλψη εγκληματία. Η περιοχή γύρω από το σπίτι αποκλείστηκε σε απόσταση 250 μέτρων και οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Ένα μόνο θα σας πω. Έρε γλέντια οι γείτονες. Έρε κουτσομπολιό που έχει να πέσει. Θα σας πω μόνο ότι τελικά Αγγελική και Ξηρός είχαν έτσι μια λύση να αλλάζουν το look, μπας και δεν τους πάρουν χαμπάρι. Η Αγγελική είχε προσπαθήσει και πάλι να αλλάξει την εμφάνισή της, βάφοντας τα μαλλιά της καστανά. Ακούστε τώρα το πιο κουφό στην ιστορία. Την ίδια ώρα που η μητέρα, που γινόταν όλο αυτό το μπάχαλο στη Σαλαμίνα, η μητέρα και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, των αδερφών Τσάκαλου, Αθηνά, είχε μεταβεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή για να καταθέσει αυτοβούλος για την 36χρονη ταχυδρόμο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο Newsit, γιατί από εκεί παίρνουμε τις πληροφορίες τώρα, είπε ότι είχε δει αρκετές φορές την Αγγελική, αλλά και ότι είχε δει τις τελευταίες μέρες και αρκετά περιπολικά να κάνουν βόλτες στη γειτονιά. Προσέξτε μπάχαλο τώρα. Η μητέρα των αδερφών Τσάκαλου πήγε να καταθέσει, να το πω ελαφριά, γιατί 36χρονη που είχαν συλλάβει το Σάββατο, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες θέλετε, σύμφωνα με εικασίες θέλετε, σύμφωνα με σενάρια επιστημονικής φαντασίας θέλετε, κατά πάσα πιθανότητα τους κάρφωσε κιόλας.
τώρα τη συνέχεια του story. Επειδή ο ειδικός φέτης ανακριτής πνιγόταν στη δουλειά, η κυρία Τσάκαλου δεν μπόρεσε να καταθέσει. Βγαίνοντας από το εφετείο όμως, ήρθε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με τους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι και την συνέλαβαν. Τώρα, η Αγγελική κατά τη μεταγωγή της στη Γαδά φορούσε ένα σκουφί το οποίο κάλυπτε όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Μ' αρέσει που ήθελε να κρυφτεί κιόλας. Η κυρία Τρομοκράτης εκεί πέρα, η κυρία βοηθός Τρομοκράτη τέλος πάντων, που έπαιζε σε όλα τα κανάλια η ταυτότητα, η παράνομη, που υπήρχε η φωτογραφία της, που είχε βγει ο δύστυχος πατέρας και έλεγε «Βρείτε το παιδί μου να μάθω ότι είναι καλά». Η αγωνίστρια του μπιπ να μην πω τώρα. Θυμήθηκε ότι έχει δικαιώματα και ότι πρέπει να κρύψει και τα χαρακτηριστικά της. Να σας πω και μερικές ακόμα λεπτομέρειες από την δικογραφία. Το σπίτι στην οδό Αγίου Χαραλάμπου, στο οποίο συνελήφθη 22χρονη, δεν είναι μακριά από το σημείο που είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο η 36χρονη αγγελιοφόρος του Χριστόδουλου Ξηρού. Γειτονάκια, πά και χάσουμε. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αγγελική εμφανιζόταν με το όνομα Έφη Στατίδη. Ακούστε τώρα και ποιος ήταν ο ρόλος της κοπελίτσας στη συμμορία. Τις καθοριστικές λοιπόν αποφάσεις για λογαριασμό των φυλακισμένων μελών των πυρήνων της φωτιάς λάμβανε η Αγγελική, την οποία παρουσιάζουν ως γυναίκα αράχνη. Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής υποστηρίζουν μάλιστα ότι αυτή ήταν το αφεντικό του Χριστόδουλου Ξηρού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 200 χειρόγραφα μηνύματα της 22χρονης που είχαν διαβάθμιση, όπως «Στον Χρήστο μόνο» ή «Προς όλους». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το ημερολόγιο που φαίνεται πως κρατούσε η Αγγελική κατά τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο, όπου υπήρχαν σημειωμένα 13 ραντεβού, αλλά και άλλες ενδείξεις όπως αυτές με τίτλο «Συνοπτικά και συνολικά οι δουλειές για το πάρτι». Σύμφωνα πάντως με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, αυτό το πάρτι ήταν το περιβόητο χτύπημα στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάντως, αν μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε τις φωτογραφίες, η κοπελίτσα είναι ωραία, έτσι. Είναι ωραίο κορίτσι. Λες, δεν του λείπει τίποτα. Τι, όλα τα έχει στη ζωή, όμορφη, είναι έξυπνη, είναι. Μυαλό του λείπει, τελικά. Ακούστε τώρα τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Τίποτα δεν γινόταν αν δεν το είχε εγκρίνει πρώτα η Αγγελική. Δεν είναι τυχαίο που στα σημειώματα οι πυρήνες αναφέρουν ότι θα απολύσουν το Χριστόδουλο Ξηρό όταν η 22χρονη εξέφρασε και την έντονη δυσαρέσκειά της. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα σημειώματα της Αγγελικής, ήταν το μεγάλο αφεντικό που είχε υπό τον έλεγχο της τον Μανώλη της 17 Νοέμβρη, βλέπε Χριστόδουλο Ξηρό, και κανόνιζε τα πάντα, όπως αναφέρει και στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής στο Έθνος της Κυριακής. Μάλιστα, ο αρχηγικός ρόλος της Αγγελικής προκύπτει ξεκάθαρα και από την κατάθεση του 29χρονου Αλβανού Μπουγιάρ Μ. ή Τόνι, ο οποίος εκτελούσε χρέη οδηγού και φύλακα.
Λέει λοιπόν η μαρτυρία, έπρεπε να πάω στο πεδίο του Άρεως, στη στάση των λεωφορείων, όπου θα συναντούσα ένα άτομο το οποίο θα κρατούσε την εφημερίδα Εσπρέσο. Μπανάλ. Και ενώ έπρεπε να κρατάω κι εγώ μια εφημερίδα, ήρθε και με βρήκε μια γυναίκα ηλικίας περίπου 22 χρόνων, με ξανθά μαλλιά, περίπου στο 1,60, και μου συστήθηκε ως Μαρία. Ενώ εγώ της ανέφερα ότι με λένε Τόνι, αναφέρει ο Αλβανός οδηγός της Αγγελικής. Και συνεχίζει ότι η Αγγελική στη συνάντησή τους του ζήτησε να απενεργοποιήσει το κινητό του και να βγάλει την κάρτα SIM. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι το ζήτημα που μας καίει, το τι θα γίνει με Σόιμπλε, Βαρουφάκι, Πορτογαλίες κτλ. Εγώ θα σας πω, φίλοι, προσοχή, προσευχή, περίσκεψη. Η πορεία εδώ τώρα είναι μονόδρομος, ή πάνω ή κάτω. Μάλλον για κάτω το βλέπω, όμως. Δηλαδή, τα πράγματα δυσκολεύουν. Και όχι μόνο δυσκολεύουν, αλλά έχουμε και τα εξής φανταστικά έτσι ευρήματα εδώ. Έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να σπαράσεται εσωτερικά. Έχουμε ένα Τσίπρα να έχει χάσει λίγο την μπάλα και να κοιτάει μία δεξιά, μία αριστερά και να σου λέει όπα, κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε ένα Βαρουφάκι που εμφανίζεται ο λίγον αισιόδοξος, πώς λέμε, ο λίγον από έγκυος, ναι, αυτό. Έχουμε ένα Σόιμπλε που δεν έχει κλειβάλει γλώσσα μέσα, γυρισάκι, ας πούμε, χάνεται και αυτό και εκείνο και τα άλλο, τα βλέπει όλα, σου λέει αυτός πάμε στην κατηφόρα, εντάξει. Όλο αυτό το κλίμα, όποια και αν είναι η αλήθεια, όποια και αν είναι σφαιρικά έτσι η κατάσταση, δεν κάνει καλό σε κανέναν. Ούτε σε εμάς, ούτε σε εκείνους. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ακούγονται μέτρα τα οποία φαντάζουν και ίσως να είναι τελικά σκληρότερα από ό,τι θα ήμασταν εάν δεν είχαμε κάνει τόσους τσαμπουκάδες, να το πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αν θες να κάνεις τσαμπουκά κάπου, κάντον και τράβα το μέχρι τέλους. Τα ημίμετρα, γιατί? Βέβαια ότι έχουμε και έναν έτσι άτυπο σύμμαχο, μου φαίνεται, στο πλευρό μας, ο οποίος είναι η Ρωσία, η οποία είναι έτοιμη να σπάσει τις κυρώσεις υπέρ της Ελλάδας, όπως διαβάζουμε και στο ίντερνετ, και μάλιστα έτοιμη να συζητήσει για συνεργασία με τη χώρα μας για προμήθεια ελληνικών φρούτων και λαχανικών σε μεικτές επιχειρήσεις τροφίμων, είναι η Ρωσία, σύμφωνα με εκπρόσωπο τύπου του Πούτιν, τον Δημήτρη Πεσκόφ. Όπως τόνισε, η Ρωσία δεν μπορεί να εξαιρέσει την Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντικυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην παραγωγή της, όμως είναι έτοιμη να συζητήσει άλλες μορφές συνεργασίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις συνομιλίες που είχαν στη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Γουρίδης
και ο εκπρόσωπος της Ρώσικης Υπηρεσίας Φωτοϊγειονομικού Ελέγχου. Μη μου πείτε να σας διαβάσω πώς λέγεται αυτός ο οργανισμός. Θα σας πω μόνο ότι ο εκπρόσωπός του λέγεται Αλεξέι Αλεξέγενκο. Και το δημόσιο αίτημα λοιπόν να εξαιρεθούν τα ελληνικά απορροκυπευτικά από τις ρώσικες αντικυρώσεις, ο κ. Πεσκόφ δήλωσε στην εφημερίδα Ισβέστια ότι υπάρχουν αρκετά σαφείς κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η Ρωσία ως μέλος του δεν μπορεί να ασχολείται με επιλεκτικές ενέργειες. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω, ας αφήσουμε τα πολιτικό εξωτερικά μας, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα και δεν έχουμε σήμερα χρόνο να την κάνουμε. Να πούμε λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ποιο είναι το ποσό ανά άτομο για την επιδότηση ενοικίου, πόσα κιλοβάτ δωρεάν το μήνα προβλέπονται για 300.000 νοικοκυριά, πού θα χρησιμοποιούνται τα κουπόνια σύντησης, ποιο είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Σήμερα λοιπόν κατατέθηκε ή κατατίθεται, δεν είμαι και απόλυτος σίγουρη, νομίζω ότι πρέπει να κατατίθεται αυτή την ώρα στη Βουλή. Και μιλάμε για τα εξής λοιπόν. Επιδότηση ενοικίου, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κουπόνια σύντησης, δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στο σύστημα υγείας για όσους βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, προβλέπει μεταξύ των άλλων νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο καταθέτουν στη Βουλή ο αναπληρώτης Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας και η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Αναλυτικότερα, το σχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με στελέχη των αρμοδίων Υπουργείων, ακούστε καλά τώρα, επιδότηση ενοικίου για την εξασφάλιση στέγασης σε περίπου 30.000 απόρους και δωρεάν ρεύμα έως 300 κιλοβατόρες το μήνα για 300.000 νοικοκυριά που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Το ποσό του επιδόματος στέγασης θα είναι στα 70 ευρώ ανά άτομο και ως 220 ευρώ ανά τετραμελή οικογένεια. Προβλέπεται ακόμη η σύντηση με κουπόνια 300.000 ατόμων σε συνεργασία με την Εκκλησία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το εισοδηματικό κριτήριο θα είναι το όριο της φτώχειας και θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις και τα εισοδήματα των δικαιούχων από κάθε πηγή, ενώ τα μέτρα θα εξειδικευτούν με υπουργικές αποφάσεις. Τώρα θα μου πείτε, μας φώτισες. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα ακόμα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα πράγματα. Να πούμε όμως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ το 2013, το 35,7% των πολιτών στην Ελλάδα, προσέξτε, το 35,7% των πολιτών στην Ελλάδα ζουν υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, το όριο της φτώχειας είναι σε ετήσιο εισόδημα 5.023 ευρώ για ένα άτομο και 10.547 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Τώρα το άλλο το ακούσατε? Εκεί που τα είχαμε χύμα, μας ήρθανε και τσουβαλάτα. Εκεί λοιπόν που το 35,7% των Ελλήνων πεινάει και πεθαίνει από την πείνα, ξαφνικά λοιπόν, στη ΔΕΗ, κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έτσι να τους δίνει, ας πούμε, αυξήσεις γενναίες. Μιλάμε τώρα για περίπου 4 ή 6 ευρώ την ημέρα, μάλλον. Τέλος πάντων, κάπου ο λογαριασμός βγαίνει στα 120 ευρώ το μήνα, η αύξηση που θα παίρνανε. Προσέξτε τώρα να δείτε τι έγινε όμως. Η σύμβαση, η συλλογική, στην ΔΕΗ δεν είχε λήξει ακόμα. Έλυγε σε 9 μήνες από σήμερα. Ξαφνικά λοιπόν αποφασίζουν ότι πρέπει με την αλλαγή της νέας κυβέρνησης να αλλάξουν και σύμβαση, τη συλλογική σύμβαση εργασίας στη ΔΕΗ. Και βγαίνουν λοιπόν ξαφνικά 4 σωματεία της επιχείρησης, διαμαρτύρονται και θέτουν μεταξύ άλλων και το εξής θέμα. Γιατί υπεγράφει τώρα η συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ επίκειται η αλλαγή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ η προηγούμενη σύμβαση έλυγε σε 9 μήνες, βγάζουν μια ανακοίνωση κοινή, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και το εξής. Η όποια περικοπή μισθοδοσίας γίνει θα υπόκειται στην ελευθεριότητα της επιχείρησης. Δεν υπάρχει εγγύηση πως δεν θα γίνουν μειώσεις αποδοχών. Δηλαδή τι κάνουν τώρα, τη μία δίνουν και την άλλη κόβουν, για να καταλάβουμε κι εμείς. Δεν λέει επίσης, προβλέπει την καταβολή επιδόματος βάρδιας. Αρχίσαμε, ξέρετε, εκείνα τα επιδόματα τα έπλυνα τα χέρια μου, τα επιδόματα πετσέτας, τα επιδόματα με καλοριφέρ. Προβλέπει λοιπόν την καταβολή επιδόματος βάρδιας σε συνδικαλιστές, αλλήμωνο, χωρίς φυσική παρουσία. Να τρελαθούμε δηλαδή. Αυτή η ρύθμιση, δηλαδή ακόμα και μέσα στη ΔΕΗ, θεωρείται όχι απλά προκλητική, σκανδαλώδης. Δηλαδή, σου έχεις βάρδια, αλλά είσαι συνδικαλιστής και δεν πατάς ποτέ. Ωραία, βάλε 10 βάρδιες το μήνα, τις οποίες θα τις πληρωθείς, θα τις δουλέψει ένας άλλος δύστυχος που δεν θα τις πληρωθεί, αλλά εσύ θα τις πληρωθείς, γιατί είσαι συνδικαλιστής. Γιατί σε θέλουμε με το μέρος μας, γιατί δεν πρέπει να κάνεις απεργίες ή γιατί πρέπει να κάνεις απεργίες. Ακούστε τώρα το άλλο κουφό για το ίδιο επίδομα. Λοιπόν, αντίθετα λέει, για τους χρόνια πάσχοντες, η καταβολή αυτού του επιδόματος επαφίεται, προσέξτε, επαφίεται στην καλή θέληση του Γενικού Διευθυντή. Δηλαδή, ή τα έχεις καλά με τον προϊστάμενό σου και σου σκάει το επίδομα, ή δεν τα έχεις καλά και αυτός το χρησιμοποιεί ως μέσο για να σε εκδικηθεί. Θα σας πω λοιπόν και το εξής, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση, για να μην τα ρίχνουμε όλα και στη ΔΕΗ, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι εκεί μέσα που δουλεύουν και σοβαροί είναι και τέτοια σκάνδαλα δεν τα σηκώνουν. Στην ανακοίνωση λοιπόν τονίζεται ότι τη σύμβαση αυτή την υπέγραψαν 13 από τα 24 σωματεία της ΔΕΗ. Ενώ γίνεται ακόμη λόγος για μεθόδευση, επιλέχθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες τόσο της διοίκησης όσο και της ΓΕΝΟΠ. Τύχες Γιάννη!
Τι είχα πάντα. Να σας πω και τα χειρότερα ακόμα, να σας τα πω έτσι για να συμπληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, σημειώνεται λοιπόν ότι με βάση τη νέα τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι εργαζόμενοι που αγγίζουν τις 15.000 ευρώ δικαιούνται πλέον 3 επιδόματα. Το κυριότερο είναι το επίδομα σύντησης, που είναι 6 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, βγάζεις 15.000 το μήνα. Δεν έχεις να φας. Άντε και ας πούμε ότι είσαι εξαμελής οικογένεια. Λέμε τώρα. Πόσοι είναι εξαμελής οικογένειες? Πόσοι? Δηλαδή με 15.000 ευρώ το μήνα δεν έχουμε να φάμε? Όχι. Εντάξει. Ας το πάρουμε ότι δεν έχουμε να φάμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, παίρνουν 6 ευρώ την ημέρα για σύντηση. Επιπλέον. Αυτό είναι το ένα κονδύλι, έτσι. Αυτό το κονδυλάκι, αυτό το... Πώς να το πω τώρα. Να είμαι και ευγενική. Τέλος πάντων, αυτό το επίδομα έχει κόστος 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τη ΔΕΗ. 80 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα παρακάτω. Το επίδομα σύντησης επί της ουσίας αποτελεί αύξηση κατά ένα μισθό το χρόνο για τους εργαζόμενους. Τι λέμε τώρα? Επίσης, με τη νέα σύμβαση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται. Τώρα, μη λέμε οι εργαζόμενοι, έτσι. Να λέμε οι συνδικαλιστές για να είμαστε μέσα. Λοιπόν, δικαιούνται το επίδομα ευδόκιμης παραμονής και το επίδομα παραμονής. Δηλαδή, έχουμε την πρόθεση να μείνουμε. Okay. Αυτό το πρώτο, το ευδόκιμη παραμονή, το λαμβάνουν όσοι έχουν φτάσει στο ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά λόγω των αλλαγών στο ασφαλιστικό δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Ενώ το επίδομα παραμονής το λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που έμειναν στάσιμοι λόγω ανικανότητας ή έλλειψης προσόντων. Δηλαδή, είναι ανίκανοι, δεν είναι για τίποτα, δεν μπορούν να πιάσουν ούτε ένα καλώδιο στα χέρια, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς, από αυτή την κατηγορία, τέτοιοι είναι. Δεν είναι τα παιδιά του λαού που λέει δεν μπορούσα να πάω να σπουδάσω, είμαι εμπειρικός ηλεκτρολόγος. Είναι αυτοί που λέει περνούσαμε από το πεζοδρόμιο, βρήκαμε μια θέση στην Γενόπ μέσα στη ΔΕΗ, μπήκαμε, αλλά δεν ξέρουμε καν πώς είναι ο πυκνωτής. Αυτοί λοιπόν παίρνουν επίδομα παραμονή στην υπηρεσία. Και τώρα ξέρετε ένα από αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά του συνδικαλιστικού τομέα που αναρωτιέμαι μάνα γιατί δεν με έκανε συνδικαλίστρια, και είναι αυτό που λέει ότι οι συνδικαλιστές θα μπορούν να πληρώνονται κανονικά τις βάρδιές τους ενώ βρίσκονται σε συνδικαλιστική άδεια. Δηλαδή να σας το εξηγήσω αλλιώς για να το καταλάβετε. Πείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν χ συνδικαλιστή στη ΔΕΗ ο οποίος θα έπρεπε να δουλεύει ένα ερήτης από αυτούς που ανεβαίνουν πάνω στους στήλους και φτιάχνουν τα καλώδια που μας κόβονται και μας κόβεται το ρεύμα. Τέλος πάντων, ένα ερήτης. Λοιπόν, αυτός ο ένα ερήτης, λέμε τώρα, ένα τυχαίος ο κλάδος, έτσι, τυχαίο το κομμάτι αυτό. Ο εργαζόμενος στην ΔΕΗ, ρε παιδιά, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι και πρόεδρος του συγκεκριμένου κομματιού, του σωματείου, του συγκεκριμένου. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν δεν έχει πατήσει την υπηρεσία ποτέ. Είναι στο γραφείο, συνδικαλίζεται, περιμένει, μιλάει με βουλευτές, μιλάει με πρόεδρους, μιλάει από εδώ, μιλάει από εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πληρωθεί τις ώρες που δούλεψε ως συνδικαλιστής, ναι, τις ώρες που δούλεψε, που δεν δούλεψε ως εργαζόμενος της ΔΕΗ, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Κουράστηκε ο άνθρωπος, τόσα τηλέφωνα σήκωσε, με τόσο προεδρυλίκη μίλησε, τόσους αγώνες έκανε, τόσες διεκδικήσεις. Να μην πάρει κάτι της παραπάνω.
Σας θυμίζει κάτι το όλον θέμα? Μήπως κάποιος έχει αρχίσει και κάνει λάθη παρελθόντων κυβερνήσεων, τις οποίες κατηγορούσε για τα συγκεκριμένα, για επιδόματα προπέλας, για επιδόματα καθαρών χεριών, για επιδόματα ξεκούρασης? Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Εδώ θυμίζουν στους ίδιους τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Σε εμάς δεν θα θυμίσουν? Στο σημείο αυτό θα ήθελα να στείλω τη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους του Αντένα που απολύθηκαν ευνηδίως, μπορεί και όχι ευνηδίως, αλλά τέλος πάντων υπήρξε αυτό το μαζικό κύμα απολύσεων. Παιδιά, σας εύχομαι να βρείτε όλη δουλειά σύντομα, γιατί η ανεργία δεν αντέχεται. Να σας πάω λίγο και στα αθλητικά, έτσι δεν είναι το φόρτε μου, αλλά θα μπορούσα. Λοιπόν, άλλωστε το θέμα που μας απασχολεί εδώ πέρα είναι... Εντάξει, θα σας το πω αλλιώς. Οι γυναίκες χάρηκαν. Οι άντρες τα βάψαν μαύρα. Τι τώρα από αυτά είναι καλό, δεν είναι, άλλη ιστορία. Πάντως πρωτάθλημα δεν έχουμε προς το παρόν. Χαρά σε Ευαγγέλια, δεν είδανε ποδόσφαιρο οι άντρες. Βέβαια, παίξαν τα αθλητικά κανάλια, ήταν και ο τελικός... Κάτσε να το πω σωστά τώρα, μην γίνουμε και ρεζίλη. Ο τελικός του Βρετανικού πρωταθλήματος, που αν δεν κάνω λάθος, πριν 50 χρόνια μεταξύ Τσέλσι και Τότεναμ. Τώρα, άμα κάνω λάθος, διορθώστε με, έτσι. Δεν το έχω, το είπα ότι δεν το έχω, απλά το αναφέρω. Λεγότανε φωνικός τελικός, κάπως έτσι. Ναι, γιατί λέει τότε, οι Βρετανοί φιλάθλοι σφαζόντουσαν. Ναι, τους βγάζανε από τα γήπεδα με ασθενοφόρα. Κανείς ζωντανός δεν έμενε. Όλοι ήτανε κατευθείαν, οριζόντια. Αυτές οι δύο ομάδες λοιπόν είχαν να παίξουν 50 χρόνια. Είδατε όμως τι έγινε στην Αγγλία, έτσι. Τώρα κοσμήματα γήπεδα, τώρα οι φιλάθλοι έχουν ποιότητα, τα τραμπούκια μένουν απ' έξω, ναι. Το στήχησε όμως που ήτανε τόσα χρόνια και κλεισμένων των θυρών οι αγώνες, έτσι. Και κέρδη χάσανε. Βέβαια, εκεί τα πράγματα μπήκανε έτσι σε μία τάξη. Εδώ ένα ντέμι είχαμε, Νικολαίδη. Έβαλε τις κάμερες ο άνθρωπος, πήγε τις έδωσε στην αστυνομία. Τον κατηγορήσανε, τον απειλήσανε, τον βρήσανε. Θα του σκότωσουν την οικογένεια, τον ίδιο. Εμείς δεν είμαστε λαός, έτσι, να μας φερθείς με ευγένεια, όχι. Εμείς είμαστε τραμπούκια από το αίμα μας. Τελείωσε. Και όποιος έχει αντίρρηση, να μου πει ότι έχει αντίρρηση, αλλά να μου πει και γιατί. Γιατί εγώ μέχρι στιγμής τη βλέπω, τραμπουκισμό βλέπω. Πάμε στο γήπεδο για να εκτονωθούμε, να δίνουμε τον διπλανό. Ξέρετε, είναι ωραίο αυτό. Ναι, και αν δεν μας αφήσουν να δίνουμε το διπλανό, τον δίνουμε απ' έξω. Και επίσης, επειδή δέρνουμε και καλά, εξυπηρετούμε και άλλα συμφέροντα, έτσι. Δηλαδή, μας βλέπει ο πρόεδρος από απέναντι και λέει, εσύ μου κάνεις, δέρνεις καλά. Είσαι, λες εσύ είμαι και κάνεις ένα σύνδεσμο. Τώρα για να μην με δίνουν οι Πανιόνοι, γιατί είμαστε και στη Νέα Σμύρνη, αυτά τα κάνουν κυρίως οι μεγάλες ομάδες, αυτές που έχουν να φάνε μπόλικο και από το Champions League και από Europa League, και ο Θεός να βοηθάει και να φυλάει. Εντάξει, δεν είναι ούτε όλοι οι σύνδεσμοι σε αυτό το χάλι, ούτε όλοι οι σύνδεσμοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Όχι, μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουκάλι, αλλά συμβαίνουν, συμβαίνουν. Όταν πάμε να δούμε ποδόσφαιρο και ξαφνικά καίγεται το σύμπαν γύρω μας, κάτι δεν πάει καλά.
κάποιος κάνει πλάτες, κάποιος δεν καρφώνει, καρφώνει εντός εισαγωγικών στην αστυνομία. Τώρα να πω βέβαια ότι αυτά είναι προσωπικές μου αντιλήψεις, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Έχω θέμα με τα αθλητικά. Αλλά και ως αστυνομικός συντάκτης να το δω, πάλι έτσι θα το δω. Δηλαδή, όταν χρειάζεσαι αστυνομικό συντάκτη σε ποδοσφαιρικό αγώνα, τότε έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και όταν πρέπει να έχεις και τη δημιουργία μέσα για να μαζεύει τους ανεγκέφαλους χουλιγκάνους, πάλι έχεις πρόβλημα. Τώρα να σας πω ότι επειδή αναβλήθηκε το Σαββατοκύριακο η αγωνιστική, η Super League συνεδρίαση για το τι θα κάνει, τι μέτρα, τι αυτά για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα, θα σας πω τι μου θυμίζει λίγο εμένα αυτό, έτσι. Μου θυμίζει σαν να έχουμε ένα συμβούλιο στις φυλακές Κορυδαλλού για να αποφασίζει ποιοι κρατούμενοι έτσι θα απελευθερωθούν και ποιοι θα μείνουν μέσα ισόδια. Και αυτό το συμβούλιο να αποτελείται από βαρυπινίτες. Συγγνώμη, εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει το όλο θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να το έχεις προκαλέσει, να έχεις... Ξέρετε όλοι τι έγιναν, τι ήταν αυτά που γίνανε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τα μπουγελώματα και τα βρισίματα και όλα. Τα ξέρετε, τα ακούτε μια εβδομάδα τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουν μερίδιο ευθύνης και δεν το βλέπουν. Βγαίνει ο ένας, βρίζει τον άλλο. Οκ, ωραίο παράδειγμα, παιδιά. Τότε να βγαίνει και ο ένας να μαχαιρώνει τον άλλο, να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πείτε, γυναίκα, είσαι άσχετη με τα αθλητικά, είσαι, τι θες και ανακατεύεσαι. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί όσοι ανακατεύεστε με τα αθλητικά, έχετε έτσι και ένα, πώς να το πω, φανατισμό, λύσα να το πω. Δεν σηκώνετε μίγα στο σπαθί σας. Θα σας πω κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, ακούς τώρα μια αθλητική εκπομπή στο ραδιόφωνο, γιατί κυρίως στο ραδιόφωνο γίνονται αυτά, και βγαίνει ο άλλος και σου λέει, εγώ που αγόρασα τον παίκτη. Ρε φίλε, πότε τον αγόρασες εσύ τον παίκτη? Πού τα βρήκες τα εκατομμύρια και τον αγόρασες εσύ τον παίκτη? Ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί αγοράσαν τον παίκτη. Εσύ δεν έχεις μετοχές στην ομάδα. Εσύ δεν έχεις κέρδος από την ομάδα. Από σένα τα παίρνει η ομάδα, από σένα βγάζει κέρδος. Ναι, άμα το δούμε με αυτή την έννοια, εσύ τον αγόρασες και τον παίκτη. Αλλά αυτό το φανατισμό, το θυμάσαι τότε με την παραμικρή λεπτομέρεια, τον γκολ που μπήκε και ήταν ανάποδο το τακουνάκι και του φύγε το καρφί και του μπήκε στο μάτι. Δεν έχετε να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο καραφλός χτενίζεται είναι. Επειδή τώρα συγχύστηκα, ας πούμε, μου ανέβηκε το αίμα και η πίεση, θα σας πω ποιοι είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου σύμφωνα με το Forbes. Σας διαβάζω λοιπόν. Ο συνιδρυτής της Microsoft, ο Bill Gates, παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, καθώς η περιουσία του έχει φτάσει πλέον τα 79,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον κατάλογο που συντάσσει κάθε χρόνο το περιοδικό Forbes.
Ο Gates κέρδισε από πέρσι άλλα 3,2 καλά διαβάζω δις δολάρια, ενώ ο Μεξικανός Κάρλος Σλιμ, ο μεγιστάνος των τηλεπικοινωνιών, κατατάσσεται δεύτερος με περιουσία 77,1 δισεκατομμυρίων. Ο Αμερικάνος επιχειρηματίας Warren Buffett μολονότι κέρδισε 14,5 δις σε ένα χρόνο, αυτό είναι ρεκόρ, βρίσκεται στην τρίτη θέση με συνολική περιουσία 72,7 δις δολάρια. Βέβαια αυτός με την τάση που έχει, έτσι, σε λιγάκι θα τους υπερκεράσει και τους δύο, θα τους προσπεράσει έτσι με άνεση άμα είναι να βγάζει τόσα δις το χρόνο. Να σας πούμε για την ιστορία ότι ο Μπάφετ εκθρόνησε τον Ισπανό Αμάθιο Ορτέγα, τον ιδρυτή της εταιρείας Zara, που έπεσε στην κατάταξη και είναι πλέον τέταρτος με περιουσία 64,5 δις δολάρια. Πέμπτος παραμένει όπως και πέρσι ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της εταιρείας Oracle, με 54,3 δις δολάρια. Τώρα θα μου πείτε, δεν είπα κάτι για το Facebook, για τον Mark, το γνωστό 30χρονο Mark Zuckerberg, που έχει κοντεύει να γίνει φαντασίωση για τις γυναίκες στον πλανήτη, όλες, όχι όλες, αλλά τέλος πάντων. Θα σας πούμε ότι είναι μέσα στην πρώτη, στην 20άδα, στους 21ους, στη 16η θέση. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι. Μέσα σε όλο τον κόσμο, γενικά παγκοσμίως τέλος πάντων, καταγράφονται συνολικά, περιμένετε, αυτό πρέπει να τα ακούσετε, 1.826 δισεκατομμυριούχοι. Ούτε καν εκατομμυριούχοι. Δισεκατομμυριούχοι. Το οποίο αποτελεί και αριθμό ρεκόρ. Σύμφωνα με το Forbes, οι 46 από αυτούς είναι μικρότεροι των 40 ετών. Κορίτσια, ορμάτε! Ενώ 536 είναι μικρότεροι των 40 ετών. Όχι, μισό. Είπαμε των 40, ναι, τα παίρνετε, δισεκατομμύρια είναι αυτά. Οι 46 είναι κάτω από 40 ετών. Λοιπόν, οι 536 από αυτούς είναι Αμερικανοί, 213 Κινέζοι, 103 Γερμανοί, 90 Ινδοί, 88 Ρώσοι και η Ευρώπη έχει 482 δισεκατομμυριούχους. Ο συνολικός πλούτος όλων των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη ανέρχεται, κρατηθείτε, στα 7,350 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 6,4 τρισεκατομμύρια που ήταν πέρσι. Τώρα κατάλαβα που πήγε το 5 ευρώ που έψαχνα και δεν το έβρισκα στην τσέπη μου. Και για να έρθουμε τώρα λίγο πάλι στα οικονομικά, να σας πω ότι είχαμε καινούρια βόμβα από τον Ισπανό Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δήλωσε ότι για την Ελλάδα η μοναδική εναλλακτική είναι το τρίτο μνημόνιο και ξεκαθαρίζεται πως το μνημόνιο δεν έχει ημερομηνία λήξης και άρα δεν επεκτείνεται. Η σύμβαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ελλάδας. Βέβαια, κύκλοι του Μαξίμου κατηγορούν τους αρμόδιους του EFMSM, τώρα αυτό, ναι, που δεν έχουν ενημερωθεί για τη συμφωνία στο Eurogroup. Να σας το αναλύσω τώρα αυτό λιγάκι να καταλάβετε, μπάσκε, γιατί, ναι, αφού με αυτά τα οικονομικά ούτε εγώ τα πάω καλά. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο οι φωνές που μιλούν για ένα τρίτο πακέτο διάσωσης, ένα τρίτο μνημόνιο, έτσι, ύψους 30 ως 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό το αποκάλυψε το Reuters και μάλιστα επικαλείται και τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Οικονομικών, Λουίς Δε Γκίντο. Λοιπόν, ο Ισπανός αξιωματούχος αποκάλυψε πως οι χώρες της Ευρωζώνης ήδη συζητούν για ένα τρίτο μνημόνιο. Τρίτο πακέτο διάσωσης, αν θέλετε. Χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό εάν σε αυτές τις συνομιλίες συμμετέχει η ελληνική η κυβέρνηση ή για το αν η Ελλάδα έχει γνώση αυτών των συνομιλιών. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το Reuters πως δεν βλέπει άλλη εναλλακτική για την Ελλάδα και σημειώνει πως η νέα αυτή συμφωνία διάσωσης θα εμπεριέχει και πιο ευέλικτους όρους για τη χώρα. Την ίδια ώρα, πάμε να δούμε τι ήταν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για το EFSMM, πώς το λένε αυτό τέλος πάντων, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο σκληραίνει τη στάση του και έβγαλε και ένα διευκρινιστικό σημείωμα για τη σχέση. Κρατηθείτε τώρα, γιατί αυτό πρέπει να έχεις και οικονομικό μυαλό να το καταλάβεις. Λοιπόν, έβγαλε ένα σημείωμα για τη σχέση μεταξύ της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και του μνημονίου κατανόησης. Ειδικότερα, η κυρία σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης είναι ένα νομικό συμβόλαιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής κεντρικής τράπεζας και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δηλαδή, για να καταλάβετε, βρεθήκαν 4 φορείς και μια ελληνική κυβέρνηση και κάνανε μία συμφωνία, ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, το συμβόλαιο αυτό καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τους οποίους η Ελλάδα θα πάρει τη χρηματοδότηση για να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια της και να έχει και διαθέσιμους πόρους, να έχει να έχει χαμηλά επιτόκια, να αποπληρώνει στην ώρα της κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, η παροχή χρηματοδότησης κάτω από τους όρους αυτού του συμβολέου της κύριας σύμβασης προϋποθέτει τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις πολιτικές και τα μέτρα που προβλέπονται στο προηγούμενο μνημόνιο. Και σου λέει ότι το μνημόνιο είναι ένα, δεν παίρνει παράταση, δεν πήρε παράταση, ούτε και θα πάρει παράταση. Έχει διάρκεια, δεν τελειώνει ποτέ. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μεταλλάσσεται, να αλλάζουν κάποια πράγματα και κάπως έτσι να πορεύεται. Δεν σταματάει, δεν τελειώνει, δεν διακόπτεται και δεν ξεκινάει καινούριο. Λοιπόν, επειδή εγώ ζαλίστηκα με όλα αυτά τα οικονομικο-τραγικά που μας συμβαίνουν, θα σας πω και κάτι έτσι χρηστικούλη να το έχετε υπόψη σας. Να σας πω πώς θα είναι λοιπόν ο καιρός Τρίτη, αύριο, να ξέρετε. Έχουμε λοιπόν πρόσκαιρες τοπικές βροχές την Τρίτη στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Με βελτίωση βέβαια από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα γενικά έθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία σε άνοδο, δόξα τω Θεώ, δεν θα χρειαστεί να καίμε θέρμανση, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Λοιπόν, να πούμε για Μακεδονία και Θράκη ότι ο νεφός προβλέπεται να είναι νεφελώδης, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με κάποιες τοπικές βροχές αλλά και βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά 4 με 5, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
στα νησιά του Ιωνίου τώρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Να πούμε ότι ο καιρός έτσι θα είναι νεφελώδης. Οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν, θα υπάρξει βέβαια βελτίωση από το απόγευμα, έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Ο καιρός λοιπόν προβλέπεται να είναι νεφελώδης και εδώ, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προς τα βόρεια και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν πάλι δυτική βόρειο, δυτική 4 με 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα στα νότια όμως θα έχουμε και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα Κυκλάδες και Κρήτη. Ο καιρός προβλέπεται να είναι επίσης νεφελώδης, τοπικά αυξημένες οι νεφώσεις στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 και στην Κρήτη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται νεφώσεις με παροδικά αυξημένες τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα και σε αυτή την περίπτωση οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε και λίγο στα δικά μας στην Αττική και να πούμε ότι σε εμάς ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι και εκεί θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, αλλά και γρήγορη βελτίωση. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά το πρωί, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Σε φαγάρνια και... Είδατε? Έτσι η αναλυτική ενημέρωση επί του καιρού. Να σας κάνω μια ερώτηση έτσι όπως πλησιάζουμε στο κλείσιμο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η Ελλάδα είναι ξεχωριστή περίπτωση έτσι για την Ευρωζώνη? Και δεν είναι μόνο αυτό το η λεξούλα που τριγυρίζει γύρω γύρω το γεωπολιτική. Θα σας πω λοιπόν για ένα άρθρο που έχει γράψει η εφημερίδα Wall Street Journal και ο Σάιμον Νίξον, όπου δηλώνουν λοιπόν ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στην Ευρωζώνη που δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να αποσταθεροποιεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, ο Νίξον επικαλείται και στοιχεία που δείχνουν την ανάκαμψη ακόμη και προβληματικών χωρών της Νότιας Ευρώπης, όπως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ή ακόμη, αν θέλετε, και της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο αρθρογράφος λοιπόν αναφέρει ότι από το 2010 έως το 2012 υπήρχε ο φόβος μετάδοσης της κρίσης στις άλλες προβληματικές χώρες, ο οποίος είχε οδηγήσει την Ευρώπη
στην παροχή 2 διαδοχικών δανείων διάσωσης προς την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν υπήρξε πίεση στην αγορά, ούτε προς τις αγορές γενικά, προς την Ευρωζώνη, για να υποχωρήσει τις ελληνικές απαιτήσεις. Δηλαδή, επειδή δεν ζοριζόταν η ευρωπαϊκή αγορά, δεν μας κάναν το χατήρι. Επίσης, στο άρθρο διατυπώνεται και η άποψη, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί γεγονός ότι η ακροσφαλής ελληνική διπλωματία δεν έβλαψε μέχρι τώρα παρά μόνο τους Έλληνες πολίτες. Αυτό πάλι το καταλάβαμε εμείς στο πετσί μας καλά. Και το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί η πιο καθοριστική πολιτική πραγματικότητα που αναδεικνύεται κατά την τρέχουσα κρίση. Τώρα, σε άλλο δημοσίευμα της ίδιας αμερικάνικης εφημερίδας, γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενες δυσκολίες αποπληρωμής των χρεών προς το Δούνου του και προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους επόμενους μήνες, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, μέναν το Γιάννης, έτσι, μην τσακωθούμε, δήλωσε στο Associated Press ότι για την αποπληρωμή των χρεών προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί συζήτηση με τους δανειστές και ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω βοήθεια αν οι όροι δεν εκπληρωθούν. Στο δημοσίευμα, τέλος, σημειώνεται ότι η ανάλυση του Reuters, στην οποία υποστηρίζεται ότι μια ελληνική χρεοκοπία ή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα μπορούσε να ανακόψει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να χαιρετήσω, να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στη φίλη και δικηγόρο Μαριάννα Παυλάκου. Hello, Μαριάν. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά και μου στέλνεις μηνύματα. Να ευχαριστήσω όλους όσους μας ακούνε αυτή την ώρα και μου στέλνουν τις παρατηρήσεις τους και τα σχολιάκια τους. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πέρασε η ώρα σήμερα πολύ γρήγορα εξαιτίας και του προβλήματος που είχαμε. Αλλά ευτυχώς εδώ οι καλοί συνάδελφοι τεχνικοί κάναν ό,τι μπορούσαν για να το διορθώσουν. Η ώρα κοντεύει 8 παρα 5 και είναι ώρα να τα μαζεύουμε εμείς τα μπογαλάκια μας. Γιατί ακολουθεί Χρήστος Καραθανάσης με την πανιόνια πορεία του. Και μάλιστα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί σήμερα, και με καλεσμένο τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά σας. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για όλη την πορεία, για τα αθλητικά, για όλα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο από πείρα. Έχει τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς σου κοντύτερα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Και πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι στο εκλογοδικείο έχει γίνει της ένστασης στο πανηγύρι. Δεν ξέρω αν είχατε πληροφόρηση για όλες τις ενστάσεις που γίνανε για τις βουλευτικές εκλογές, αλλά θα σας πω ποια είναι τα αποτελέσματα και από εκεί θα καταλάβετε εσείς. Το εκλογοδικείο λοιπόν απέρριψε την ένσταση του Προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη και του Κόμματος Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες κατά των ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014, ενώ για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 κατατέθηκαν στο εκλογοδικείο τρεις ενστάσεις κατά της εκλογής των βουλευτών Ευάγγελου Μπασιάκου για τη Νέα Δημοκρατία και της Εκατερίνης Μάρκου για το ποτάμι. Συγκεκριμένα, το εκλογοδικείο επανέλαβε ότι είναι συνταγματικό το πλαφόν του 3% για την είσοδο των κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο και απέρριψε τις ενστάσεις του κ. Καρατζαφέρη και των τριών πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων ευρωβουλευτών του κόμματος Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες Γιώργου Χατζημαρκάκη, Μιχάλη Ατσαλάκη και Μάνου Παυλάκη. Τώρα μην κάτσω να σας τα διαβάσω όλα, γιατί θα καραφιάστε, θα σας φύγουν τα μαλλιά, έτσι. Άντε, σας αφήνω εγώ τώρα. Γεια σας. Ναι. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα. Μείνετε στη συχνότητα να ακούσετε την εκπομπή του Χρήστου Καραθανάση, την Πανιόνια Πορεία. Έχει ενδιαφέρον σήμερα ιδιαίτερο, γιατί έχει και καλεσμένο τον πρόεδρο του Εραστέχνη Πανιωνίου. Λογικά ναι, να πω. Εντάξει, μπορεί να μην το κάνω όμως. Ελπίζω μόνο να καταφέρουμε έτσι να τη βγάλουμε την εκπομπή. Κάποιοι μας μάτιασαν και εμάς. Από μένα, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, καλή υπομονή. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα πάλι, 6 με 8.